ΠΑΟΚ έχει αρχίσει ο Γκαρσία και γκρινιάζει. Πώς γκρινιάζει, πάει στο σπίτι ένας άντρας μετά και τον λέει πού ήρθε, βάλε τα παπούτσια αυτό και τα λοιπά, έρθει η Λέια, Εστέλια, δεν μπορεί να βρεις. Λοιπόν, έχει αρχίσει, δεν με πήραν εξάρι, δεν με πήραν πεντάρι, ρε εσύ, πήρες τον ΠΑΟΚ, θες διαιτησία για να ισοφαρίσεις τον Παράσχο, τι γκρινιάζει. Δεν με πήραν εξάρι. Βάλ τον Νίκρασον εξάρι. Βάλ τον Μιχαηλίδη εξάρι. Βάλ τον Τσιγάρα εξάρι. Πάρα από μέσα, κάνε κάτι. Του πήρανε το γιο του Ζιουζίτσου, οχτάρι. Τον πήρανε τον Ουάρτα. Τον πήρανε σέντερφορ. Πήρανε αριστερό μπακ, τον Μπαμπά. Ας έπαιρνε τον Φεράρι, πώς το λέτε. Δηλαδή, τέσσερις παίκτες. Δεν με πήραν εξάρι. Έχει δίκιο βέβαια. Από την άλλη μεριά, ναι. Γιατί με τα δυο οχτάρια που έχει, άμα παίξει με δύο συνέναν, Σβάμπ Καντούρι, Ουάρντα τρίτον, και χαθεί η μπάλα, ακόμα και ένα μέτριο σε ταχύτητα, χαφ, θα σε περάσει από το κέντρο, και με ένα έμπειρο προπονητή όπως είναι ο Παράσχος, που έπαιξε 4-4-2 κολλητά, σφιχτά, σου δημιουργεί προβλήματα. Έχει και δύο μπακ, ο ένας δεν κάνει, ο άλλος είναι ο γέρος του Μοριά, ο Βιερίνια, και ο Βαρέλα είναι παλέμα. Δηλαδή, βάζει τον Ελκαντουρί να μαρκάρει. Ο Ελκαντουρί ξεκινάει το παιχνίδι. 25 λεπτά λες, τι είναι αυτό εδώ. Αυτός είναι για μεταγραφή. Πω, τι τρεξίματα, τι είναι αυτό κτλ. Έπιασε το ρολόι το 35 λεπτό. Το ένα το πνευμόνιο, η κορονοϊό, το άλλο πνευμονία. Καθάρισε. Δεν τελειώνει. Εντάξει, όμως πρέπει να ξέρεις. Όσο περνάει η ώρα, ναι. Είναι δυσάρεστη κατάσταση και τον φταίει το παιδί. Ο βάζει και μαρκάρι σαν εξάρι. Έρχεται ο άλλος ο Χαφ, έχουν ένα χαφάκι καλό, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Απόλλωνας, τους κάνουν στο χώρο του κέντρου, οι αποστάσεις μεγαλώνουν. Αλλά από την άλλη μεριά, μπαγάζας. 50 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια, μάτζετε και Ολυμπιακός. Εσείς λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, ο μονοβασιώτης είναι του Απόλλων. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πάρει το Βιλκλή και περαστικά. Περαστικά στο παιδί, ναι. Περαστικά το παιδί. Δεν μπορεί να πάρει το Βιλκλή, δεν μπορεί να πάρει. Λείπει και ο στόπερο καλό. Παίζει και με τετράδο ο Παράσχος. Δηλαδή τι γκρινιάζει.